Πριν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών στον νόμο που προβλέπει την κατάργηση των κοινωνικών πόρων για όλα τα ταμεία, ήρθαν ξανά από την πίσω πόρτα νέου τύπου κοινωνικοί πόροι μέσω των κλήσεων της τροχέας για να στηρίξουν μια ειδική κατηγορία ασφαλιστικών ταμείων που ομολογουμένως έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, όπως άλλωστε όλα τα επικουρικά ταμεία που θα πάψουν να εισπράττουν τέτοιους πόρους. Έτσι, 5 ευρώ από κάθε κλήση των 100 ευρώ για τροχαία παράβαση που πληρώνουν οι πολίτες θα πηγαίνουν όχι στα έσοδα του κράτους, αλλά στα επικουρικά ταμεία για τις συντάξεις των εστόλων. Επίσης, το 5% από τα παράβολα υπέρ του δημοσίου που πληρώνουν υποχρεωτικά επιχειρήσεις για πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας θα πηγαίνει ως πόρος για το επικουρικό ταμείο των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημά μας από καιρό. Βλέπετε, εμείς γράφουμε τις παραβάσεις και όλα τα έσοδα πήγαιναν στους Δήμους. Θεωρήσαμε ότι ήταν ακόμα πιο αναγκαίο να γίνει αυτό τώρα, που μετά το PSI που σχεδόν κατέστρεψε το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, επηρεάστηκε το δικό μας. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι πολύ πιο σωστό κάποια στιγμή να γίνει αυτό με το 5% και κάποια έσοδα να μπαίνουν στα δικά μας ταμεία, παρά να χρειαστεί αργότερα να ζητήσουμε κάποια λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση του ταμείου, που θα ήταν εις βάρος όλου του κράτους. Αυτή τη στιγμή δεν ζητήσαμε και δεν πετύχαμε την αύξηση των προστήμων, τα πρόστιμα θα μείνουν το ίδιο, απλά ένα ποσοστό 5% θα μπαίνει στα δικά μας ταμεία. Να σχολιάσουμε λίγο και να μου πείτε και αν ουσιαστικά αυτό θα γίνει και ένα κίνητρο για να μπορέσουν να έχουν δυνατότητα οι αστυνομικοί να ασχολούνται περισσότερο και ουσιαστικά να γράφουν και περισσότερα πρόστιμα. Είναι ένα κίνητρο αυτό? Σε καμία των περιπτώσεων. Κανείς δεν θα δίνει αυτή την εντολή, πόσο μάλλον εμείς να το εφαρμόσουμε. Σας βεβαιώνω και θα μπορέσετε να το δείτε και με τα στατιστικά ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Σε καμία των περιπτώσεων, πιστέψτε με. Δική μας αρχή είναι η πρόληψη, όχι η καταστολή. Άρα θα το δείτε κι εσείς ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Οπότε λοιπόν είναι ένα θετικό και ένα ζήτημα που το είχατε θέσει κι εσείς για να μπορέσει να εξελιχθεί. Κοιτάξτε, σας λέω, η επιβίωση του ασφαλιστικού ταμείου είναι το πρώτο στο για όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Θεωρήσαμε ότι είναι το μόνο μέτρο που δεν θα επιβαρύνει τους συμπολίτες μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει και θα το αγκαλιάσει. Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σε νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και μάλιστα το εν λόγω άρθρο που επαναφέρει κρατική ενίσχυση σε επικουρικούς φορείς μπήκε συγκεκαλυμμένο σε άσχετο νόμο. Το θέμα όμως είναι ότι ψηφίστηκαν μετά από προηγούμενο νόμο που τους καταργούσε. Συγκεκριμένα ήταν ο νόμος με τα προαπαιτούμενα της Τρόικας που ισχύει από τις 7 Απριλίου και προβλέπει ότι τέτοιες μορφές ενισχύσεις από τα Ταμεία Κύρισης και Επικουρικής Ασφάλισης καταργούνται από την 1η-1η του 2015. Στον ίδιο προβλέπεται ότι όσα θα ισχύσουν για τους ασφαλισμένους όλων των επικουρικών ταμείων, δηλαδή υπολογισμό συντάξεων με λιγότερο γενναιόδωρο τρόπο και με μειώσεις αν χρειάζεται για να πέσουν τα ελλείμματα, θα εφαρμοστούν από 1η-1η-2015 και στα ταμεία των εστόλων, οι συντάξεις των οποίων θα βγαίνουν με βάση τα έσοδα από εισφορές, χωρίς να δημιουργούνται ελλείμματα και κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. Επιπλέον, για τα επικουρικά ταμεία υπάρχει ρητή και διανόμου απαγόρευση σε οποιασδήποτε μορφής άμεση ή έμεση κρατική ενίσχυση.